συνεχίζεται το δόγμα του κυρίου Σόιμπλε. Δεν είναι αδιέξοδο. Το δέχονται και οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, το δέχονται οι αριστεροί. Δεν μπορεί αυτό να χτίσει ευρωπαϊκότητα. Εκτός των άλλων, συντρίβει και την ιδεολογία του ευρωπαϊσμού. Σήμερα κανείς δεν έχει την παραμικρή ψευδέστηση ότι η Ευρώπη είναι ένας πολύ σκληρός ανταγωνιστικός πόλος από ανθρώπους, από μέσα, κράτη, εταιρείες, εξαιρετικά ιδιωτελείς. Ωστόσο, υπάρχει λέτε ότι άλλαξε η Ευρώπη. Ένα ερώτημα θέλω όμως να του θέσω πριν τον κάνετε. Υπάρχει όμως η αίσθηση ότι παρά την αλλαγή που έγινε, η Ελλάδα έχασε την αξιοπιστία της απέναντι στην Ευρώπη και το θέμα εμπιστοσύνης. Αυτά είναι τεχνάσματα για να μπορεί να σε χειρίζεται πολιτικά. Το ότι πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου, πρέπει να ιαθείς. Αυτά είναι μηχανισμοί ανάταξης και μαρτυρίας. Το μνημόνιο, το νέο μνημόνιο, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε, είναι ποινή. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό είναι ποινή. Δεν είναι λύση. Καλημερίζω και τον Σταύρο Μοναβασιώτη που σε λίγο θα συζητήσουμε και τα. Να κάνω μόνο λίγο ένα μικρό αντίλογο. Το μέτρο, ναι, ελάτε. Γιατί αυτά που λέει ο κ. Βαστάξης είναι αριστερή.